Στην Κορινθία πάλι, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου στο Σοφικό που βρίσκεται στα όρια με την Αργολίδα έχουν αποκολληθεί βράχια που έχουν πέσει στην άκρη του δρόμου, ενώ και άλλα είναι έτοιμα να αποκολληθούν. Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων Μιχάλης Χατζής αναφέρεται στα σοβαρά αυτά προβλήματα που απειλούν φυσικά την ασφάλεια των οδηγών. Μετά το Σοφικό, λοιπόν, στα όρια του νομού Κορινθίας με τον νομό Αργολίδος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με τρομερές συνέπειες. Δηλαδή, μιλάμε για περίπτωση που θα θρηνήσουμε στην κυριολεξία θύματα. Δεδομένου ότι βράχοι έχουν αποκολληθεί και είναι άλλοι έτοιμοι να αποκολληθούν. Μεγάλοι βράχοι ήδη έχουν ενημερωθεί. Η Εισαγγελία Κορίνθου έχει ενημερωθεί, η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, η πυροσβεστική, ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης Κορίνθου και ο περιφέρειας κ. Στατούλης, οι πάντες, όλοι οι συναρμόδιες υπηρεσίες, πλην όμως έχουν περάσει 15 μέρες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τι έχουν εδώ, σήμανση, απλά μια σήμανση, η οποία επισημαίνει τον κίνδυνο από την πτώση βράχων. Δηλαδή στην ουσία δεν έχει τίποτα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κίνδυνος είναι μεγάλος για πρόκληση ατυχημάτων και, κυρίως να. Έχει πολλά αυτοκίνητα, μεγάλη τουριστικά λεωφορεία και μιλάμε για ατύχημα το οποίο θα θρηνήσουμε θύματα στην κυριολεξία. Και δυστυχώς κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ο ένας τα ρίγει στον άλλον. Πρέπει άμεσα. Βεβαίως, διότι υπάρχει καταγγελία από όλους όσοι διασχίζουν και χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτό. Και το κυριότερο, σας λέω και πάλι, ότι ο κίνδυνος είναι αμεσότατος. Παρακαλώ πολύ όσοι έχουν ευθύνη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που επιμένουν να αποκατασταθεί η τάξη.